πάντων μας προς τα Βαλκάνια. Όμως, όπως πληροφορούμε από εσάς τους φίλους παραγωγούς, υπάρχει ένα θέμα, έχει προκύψει τώρα τις τελευταίες μέρες, αναφορικά με την διακίνηση των προϊόντων προς Βουλγαρία. Αν τα λέω καλά, κύριε Πρόεδρε, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος Λαγαναγοράς Θεσσαλονίκης. Καλά τα λέω? Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Για πείτε μας τι γίνεται. Ζητάνε οι Βούλγαροι πιστοποιητικά υπολοιμάτων, πιστοποιητικό υπολοιμάτων για όλα τα προϊόντα. Για δώστε μας την πληροφορία. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη, στο Λασίθι και σε όλη την Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, Πρόεδρε, άμεσα. Σας στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Και εμείς νομίζω ότι χρειάζεστε και εσείς περισσότερο. Αν και σε καιρούς δύσκολους γενικά για τη χώρα και τους πολίτες, εμείς έχουμε θετική αύρα, θα έλεγα. Mm-hmm. Έχει προέκυψε ένα θέμα τεράστιο, θα έλεγα, και για το χώρο μας, αλλά και για την αγροτική παραγωγή την ελληνική. Ψηφίστηκε μια διάταξη από το βουλγαρικό κράτος, η οποία ισχύει από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου για ένα πεντάμηνο. Mm-hmm. Για να προειδεάσω λίγο την κουβέντα, προφανώς ο λόγος, γιατί το ψάξαμε και με το Υπουργείο της στην Βουλγαρία, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λόγος είναι ότι αυτό το διάστημα οι Βούλγαροι παράγουν κάποια από τα προϊόντα τα οποία είναι ίδια με τα ελληνικά και θέλουν να προωθηθεί η βουλγαρική παραγωγή και όχι η ελληνική εις βάρος της δικής τους, έτσι το βλέπουν αυτοί. Άρα προσπάθησαν να βάλουν κάποια εμπόδια τους ώστε να μην εισάγουν από Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί αυτό ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τη Βουλγαρία. Ναι, για να πούμε ότι η Βουλγαρία κάποια εμπόδια. Ναι, ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα θα πρέπει να τηρεί και τους κανόνες που τηρούν, ας πούμε, και οι Έλληνες και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Έτσι ακριβώς είναι. Ωραία. Υπάρχει εναρμονισμός της ελληνικής νομοθεσίας, της βουλγαρικής, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, κάποια τερτύπια κάνει το δικό τους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ας πούμε, το αντίστοιχο της Βουλγαρίας εκεί, προκειμένου να πονηριές, προκειμένου να προωθηθούν τα βουλγαρικά προϊόντα. Ναι, εντάξει, αυτό έχει μια λογική. Είναι ηθικό από μεριά του, απλά δεν είναι νόμιμο. Εμείς κοιτάμε το σε τι αφορά εμάς και τι προβλήματα θα δημιουργήσει. Για πάμε σε αυτό το πεντάμινο τώρα. Τι λένε οι φίλοι μας οι Βούλγαροι? Ξεκινήσανε και λέει, κάνοντας μια μετάφραση της νομοθεσίας την οποία έχουν επιβάλει, λέει ξεκάθαρα ότι κάθε αυτοκίνητο που έχετε στην αγορά μας και ψωνίζει ελληνικά προϊόντα, μια γκάμα 5, 6, 7, 10 προϊόντων, περνάει τα σύνορα, το σταματάνε. Να. Και ζητάνε για κάθε κωδικό, για κάθε είδος, μπορεί να έχει 40, 30, 40 κωδικούς ένα επικαθούμενο, ένα σειρώμενο αυτοκίνητο, να παίρνουν δείγμα πιτόπου, το οποίο στοιχίζει 400 λεύα, το έχουν κοστολογήσει 200 ευρώ δηλαδή, και πρέπει να περιμένει το αυτοκίνητο με τα ευπαθή αυτά προϊόντα να βγουν τα αποτελέσματα το λιγότερο σε μία μέρα. Να. Άρα μπορεί περιμένει μία μέρα τουλάχιστον, το λιγότερο μία μέρα στα σύνορα. Το φορτηγό, προϊόντα τα οποία, όπως ξέρετε, έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και είναι ευπαθή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο είναι το κόστος. Δηλαδή, αν κάποιο αυτοκίνητο έχει 30 κωδικούς επάνω, θέλει 6.000 ευρώ. Άρα, και αυτά τα πληρώνει ο Βούλγαρος. Ο έμπορος Βούλγαρος πιθανίζει από εδώ, από το χώρο μας, με ίδια μέσα. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το πού είναι το παράνομο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που λέει σε κείμενο νομοθετικό, ας πούμε, περιεχόμενο, μιλάει για δειγματοληπτικούς ελέγχους 2%. Το 2% με το 100% είναι το ένα κομμάτι της παραβατικότητας, θα έλεγα. Και το άλλο είναι και το ποσό το οποίο ζητάνε τα 200 ευρώ. Είναι παράλογο, δεν είναι το μέσο όρο της αγοράς. Εμείς ως σύνδεσμος, επειδή οι Βούλγαροι αγοραστές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την αγορά μας, έχουμε κινηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε μιλήσει με τον εμπορικό ακόλουθο στη Βουλγαρία, τον Έλληνα. Του έχουμε δώσει όλο το υλικό. Πού ακριβώς, ας πούμε, είναι το πρόβλημα και πού πρέπει να εστιάσουμε. Έχει μιλήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλό είναι ότι υπάρχουν και άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως ενημερωθήκαμε, και η Ολλανδία έχει το αντίστοιχο θέμα όσον αφορά την εισρωή προϊόντων του στη Βουλγαρία. Άρα έχουμε και συμμάχους. Έγιναν όλες οι απαραίτητες κινήσεις όσον αφορά από εμάς. Έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν ξέρω αν θα προβεί σε κάποιο πρόστιμο, γιατί υπάρχει παραβατικότητα από μεριά τους. Έχουμε μιλήσει, εννοείται, με το Υπουργείο, με τον κύριο Βορύδη, με τους διευθυντές εκεί πέρα. Έχουν βγάλει και αυτά τα πορίσματά τους, τα ζητήσαμε, τι ισχύει, τα έχουν δώσει στον κύριο Υπουργό, και περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα, το θέμα. Τώρα, στο παρασκήνιο ακούμε ότι αρχίζουν δειλά-δειλά οι Βούλγαροι να έρχονται, και στην ουσία μας λένε ότι πλέον περνάνε τα αυτοκίνητα, πηγαίνουν στις επιχειρήσεις τους και μετά πηγαίνουν και ζητάνε δείγμα. Ένα είναι αυτό.
Δηλαδή πότε τα πουλάνε και μετά τα πουλάνε. Προφανώς τις προλαβαίνουν πριν τα πουλήσουν, αλλά μπορεί να πουλάνε και κάποια από αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι δέχονται πλέον, ενώ η νομοθεσία τους είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν έγγραφο ποιοτικού ελέγχου που σημαίνει ότι έχει πάρθει δείγμα και έδειξε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα φαρμάκων απαγορευμένα. Αυτοί δέχονται πλέον και ένα συσκευαστή, έναν αγρότη ή έναν έμπορο ο οποίος έχει όλη τη μονάδα αυτήν τη συσκευαστική και έχει κάποιες πιστοποιήσεις, ας πούμε Global Pack, δέχονται και αυτό. Άρα αρχίζουν και κάνουν εκπτώσεις δηλαδή. Αρχίζουν και κάνουν εκπτώσεις στην ουσία, ναι, και δείχνει ότι σιγά σιγά, δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο και αυτό που έχουμε κάνει εμείς και η πολιτεία και η κυβέρνηση, αλλά δεν μας καλύπτει εμάς αυτό, γιατί εδώ δημιουργεί συνθήκες αυτήν του ανταγωνισμού και σε εμάς αλλά και στην τοποπαραγωγή των προϊόντων, γιατί κάποιος μπορεί να έχει τα κέγγια, την παρακαταθήκη, την πιστοποίηση του συσκευαστή, ότι κάποιος μπορεί να μην την έχει. Οπότε πολλούνται επιλεκτικά από τα μαγαζιά μας, εδώ από τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε προς τους Βούλγαρους. Μάλιστα. Εμείς ζητούμε δηλαδή να δοθεί λύση και να εφαρμοστεί η νομιμότητα, η νομοθεσία ευρωπαϊκή, η οποία είναι εναρμοσμένη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε, από εδώ, ας πούμε τα προϊόντα που φτάνουν στην Θεσσαλονίκη, εννοείται ότι είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα, ολοκληρωμένες διαχείρισης εδώ από την Κρήτη. Δηλαδή υπάρχουν, πώς το λένε, διαβατήρια, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή για να φύγει ένα φορτηγό ψυγείο από την Κρήτη, παράδειγμα, τώρα που μιλάτε, για να πάει, ξέρω εγώ, στην Αυστρία, Γερμανία κλπ., δεν, δεν το σταματάει στο δρόμο για να αντιληφθούμε τι λέμε ο Γερμανός και να αρχίσει να κάνει ελέγχους. Ενδεχομένως σε όλα τα ψυγεία μπορεί να κάνει δειγματοληπτικά να δει αν όντως είναι έτσι τα πράγματα που τα λέμε. Αλλά όλα τα προϊόντα ακολουθεί ένα πρωτόκολλο. Ένα πρωτόκολλο, σωστά, ψάχνω τις λέξεις. Άρα αυτό δεν τον δέχονται οι Βούλγαροι και θέλουν άλλη διαδικασία, καταλαβαίνω, αν τα έχω καταλάβει σωστά. Άλλη διαδικασία, ναι. Επειδή έρχονται στη χώρα μας και από άλλες χώρες κατά διαστήματα, όταν υπάρχει έλλειψη σε κάποια είδη, παραδείγματος χάρη έρχονται από Γερμανία, πετάνται όλο το χειμώνα μέχρι την άνοιξη στη Γερμανία. Έρχεται το. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία είναι σαν να ψωνίζει από τη χώρα σου. Δεν έχει δηλαδή διαφορετικές συνθήκες. Έρχεται το επικαθήμενο με τις γερμανικές πατάτες, το κάνει αναγγελία, το δηλώνει στην πολιτεία σου στην ουσία, ότι έχει έρθει αυτό το φορτίο. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι, στην ιδιοσυγκρασία και στην ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχει η εκάστοτε υπηρεσία, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, και να καλύψει το ποσοστό το οποίο δειγματοληπτικά κάνει έλεγχο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μπορεί να έρθει ένα αυτοκίνητο με 30 τόνους πατάτες να πουληθεί όλο στην εγχώρια αγορά και να μην γίνει κάποιος έλεγχος. Να βασιστεί στον έλεγχο που έχουν κάνει, αν έχουν κάνει οι Γερμανοί. Μπορεί όμως να έρθει η υπηρεσία και να κάνει έλεγχο, να πάρει δείγμα από το φορτίο, το οποίο θα βγουν τα αποτελέσματα σε 1-2-3 μέρες. Εσύ όμως έχεις πουλήσει κάποια προϊόντα και η διαδικασία είναι, γίνεται ανάκληση αυτών. Δηλαδή, αν βρεθούν προϊόντα που έχεις πουλήσει σε σημεία άλλα χοντρικής ή λιανικής και δεν έχουν πουληθεί, γίνεται ανάκληση και επιστρέφονται. Αν έχουν πουληθεί, δεν υπάρχει κανένα θέμα από μεριάς μας. Ναι, οπότε αυτό τώρα οι φίλοι μας οι Βούλγαροι που νομίζω στηρίζουν αρκετά και παίρνουν αρκετά προϊόντα ελληνικά, τα οποία δεν ξέρω που τα διοχετεύουν, αν μένουν όλα στη Βουλγαρία ή αν συνεχίζουν να εξαγάγουν σε άλλες χώρες τριγύρω από τη Βουλγαρία. Όχι, όχι, τα παίρνουν, ξέρω, τα προϊόντα για την εσωτερική κατανάλωση και αγορά τους. Και να πω και κάτι σημαντικό εδώ, γιατί όταν κάνεις κάποια λάθος κίνηση πέρα από την παραβατικότητα που αν επιδεικνύεις, έχει να κάνει και με τον υγιή ανταγωνισμό και με τον τιμάριθμο. Δηλαδή, τα αγκούρια τα ελληνικά, χθες προχθές σχεδόν πεταχτήκανε στην αγορά. Στη Βουλγαρία που δεν πήγαν αγκούρια ελληνικά και δεν υπήρχε ανταγωνισμός, υπήρχαν μόνο βουλγάρικα, έχω ακούσει ότι πουλιόντουσαν 2 ευρώ το ζευγάρι. Δηλαδή ξέφυγαν λίγο και στις τιμές στη Βουλγαρία εις βάρος της κοινωνίας τους, θα έλεγα. Γιατί ο ανταγωνισμός, αυτό το όφελος έχει. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, μένουν οι τιμές χαμηλά, σε επιτρεπτά όρια, θα έλεγα, και σε τιμές προσιτές στον καταναλωτή. Άρα διαπιστώνουν ότι μη έχοντας ελληνικά προϊόντα, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός εκεί πέρα και έχουν φύγει πάρα πολύ οι τιμές τους. Προφανώς το έχει δει αυτό η Βουλγαρική Πολιτεία, το αντίστοιχο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και γι' αυτό κάνει τα στραβά μάτια, αφήνει κάποιες διόδους, ας πούμε, μη εφαρμόζοντας ακριβώς αυτό που ζητούν. Αλλά και πάλι λέω, αυτό δεν μας καλύπτει εμάς, γιατί είναι τεράστια η ζημιά που έχει γίνει στον χώρο. Γιατί εδώ έχουμε πλέον εξαγωγικό χαρακτήρα
όσον αφορά τις βαλκανικές χώρες. Mm-hmm. Και το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών του χώρου απευθύνεται σε Βαλκάνους και κυρίως σε Βούλγαρους και Ρουμάνους. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι συγκρίνοντας και έχει να κάνει και με τους Έλληνες αγρότες. Εννοείται. Όταν τα προϊόντα έρχονται εδώ και δεν πωλούνται, υπάρχει μια υποτίμηση των προϊόντων, ευτελίζονται, πέφτουν πολύ χαμηλά οι τιμές, χάνουν και οι αγρότες, mm-hmm. χάνει και η πολιτεία η ίδια και οι πολίτες συνολικά, θα έλεγα. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε αυτό τώρα που έχουν φεύγει για από 1η Ιουνίου μέχρι 5 μήνες, μέχρι 31 δεκάτου, ποια προϊόντα επηρεάζει περισσότερο, κύριε Πρόεδρε? Κυρίως τα κυπευτικά, θα έλεγα, ναι. Δηλαδή ντομάτες, αγγούρια, Να πούμε, να ρωτήσω τώρα, ντομάτες, αγγούρια κτλ. Έχουν και στη Βουλγαρία, καλλιεργούν τώρα το καλοκαίρι ή έχουν και χειμερινές, ας πούμε? Από εδώ και πέρα έχουν. Γιατί δεν χρειάζονται θερμοκήπους, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το χρονικό περιθώριο ορίζοντα, θα έλεγα. Αλλά νομίζω να προστατέψουν δηλαδή τα δικά τους, ας πούμε, προϊόντα και να πουληθούν και 2 ευρώ το ζευγάρι, τα αγκουράκια, τα βουλγάρικα στις δικές τους αγορές. Μιλάμε για τα υπαίθρια που, προϊόντα που τώρα έτσι κι αλλιώς ξεκινούν σε όλα τα Βαλκάνια να υπάρχουν, όχι μόνο στη χώρα. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι, πώς να το πω τώρα, δεν συνάδει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απ' την άλλη τώρα λες, μπράβο μωρέ στους Βούλγαρους, κάτι βρήκανε εκεί για να, μήπως να το κάναμε κι εμείς, τέλος πάντων. Έχω την αίσθηση ότι τους ξέφυγε λίγο το θέμα του τιμάρχνη και των τιμών, γιατί νομίζω κάθε κυβέρνηση, η εικόνα που θέλει να δείξει την κοινωνία είναι ότι προσπαθεί για τον καταναλωτή κατά κύριο λόγο να έχει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Άρα το ένα το κομμάτι το έχουν χάσει ήδη, γιατί όπως σας είπα έχουν πληροφορίες ότι έχουν ξεφύγει τιμές στα ίδια. Mm-hmm. Τώρα το δεύτερο κομμάτι είναι ηθικό να θέλει μια χώρα να προωθεί τα δικά της προϊόντα και να μην εισάγει, αλλά πρέπει να έχει τις ανάλογες ποσότητες, την επάρκεια, να είναι αυτάρκησες με τα ίδια αυτά. Να είναι ποιοτικά, να υπάρχουν προϊόντα και να είναι σε χαμηλές τιμές. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι το να ζητάει από κάθε κωδικό μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γίνεται ποιοτικός έλεγχος με τέτοιο κόστος, αυτό είναι 100% παράνομο. Αποδεδειγμένο με έγγραφα, με στοιχεία, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με το Υπουργείο, με τους προϊσταμένους, με τους διευθύντες, δηλαδή είναι σίγουρο αυτό. Mm-hmm. Τώρα έγκυται στη βούλησή τους. Δηλαδή, μπορεί μια χώρα να θέλει να φάει ένα πρόστιμο ενός δισεκατομμυρίου και να κάνει αυτό που σκέφτεται για τον καταναλωτή ή για ψηφοθερικούς λόγους, και άλλη να συμμορφωθεί. Εμείς ευελπιστούμε ότι πρέπει να συμμορφωθεί και να μην βάζει εμπόδια στο ευρωπαϊκό εμπόριο, το οποίο είναι ενάντια στην νομοθεσία. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρουν, να τα καταφέρετε. Είπατε, έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο εμπορικός ακόλουθος στη Βουλγαρία για αυτά τα τερτύπια. Πλήττονται τα κυπευτικά και της Κρήτης και μαζί και άλλα προϊόντα, βερικοκά, πώς το λένε, τώρα τα καλοκαιρινά, ας πούμε, φρούτα, με αυτή την νομοθεσία, να το πω, νομοθεσία που ξεκίνησαν οι Βούλγαροι. Θα το πολύ πιο light, μια άστοχη κίνηση, θα λέγαμε. Όμως είναι νομοθεσία, έτσι δεν είναι? Το έχουν νομοθετήσει από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, θα ισχύσει αυτό που λέμε. Εκτός αν γίνουν κάποια διαβήματα ενδεχομένως και αλλάξει το σκηνικό. Πάντως δεν συμφέρει, ας πούμε, να φύγει από εδώ, παραδείγματος χάρη, ένα ψυγείο ντομάτα που έχει διάφορους, από διάφορους παραγωγούς, και να το σταματήσουν, παράδειγμα, στα σύνορα και να ζητούν πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπολείμματα από όλους αυτούς τους κωδικούς που ενδεχομένως να έχει μέσα το ψυγείο, το φορτηγό. Νομίζω το αναλύσαμε πάρα πολύ καλά. Είναι κατανοητό με τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα πολιτικό, θα έλεγα, και βούλησης εκτέρωθεν των δύο χωρών και των δύο Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα. Ιδάλλως θα έχουμε θέμα με τα προϊόντα μας, τα ελληνικά, στο πώς θα φεύγουν. Είναι ξεκάθαρο ότι επηρεάζει την ελληνική παραγωγή, αλλά και τις επιχειρήσεις μας εδώ, οι οποίες είναι αυτές που προωθούν την ελληνική παραγωγή στα Βαλκάνια. Μάλιστα.
Κύριε Πρόεδρε, χαρήκαμε πάρα πολύ που μιλήσαμε, κύριε Χαραλαμπίδη. Θα σας έχουμε συχνά πυκνά και θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, να τα ξαναπούμε. Προκειμένου να πιεστούν, να πιέσουν και οι δικοί μας παραγωγοί προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας στην Θεσσαλονίκη. Είμαι στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε τις γνώσεις μας εδώ και την εμπειρία. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τα εμπόδια.